Πάμε στην Ήβη μας, την αγαπημένη μας, να μιλήσουμε μαζί της. Γεια σου Ήβη μου! Γεια σας! Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας, έστω και έτσι. Και Χριστιανά εμείς. Μου, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, είναι μεγάλη χαρά μου να τα ξαναλέμε. Η δική μου να δεις όλη την παρέα. Σ' αγαπάμε πολύ. Στην Κύπρο, που έχω καιρό να την επισκεφτώ, δυστυχώς. Σ' αγαπάμε πολύ και το ξέρεις, Ήβη μου, πάρα πολύ καλά. Σου έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία και δεν είναι τυχαίο αυτό βεβαίως. Λοιπόν, είναι αδιαίτερα αισθήματα. Το ξέρω, το ξέρω. Πες μας τα νέα σου, τα ωραία σου. Σε βλέπω έτσι πάντα όμορφη, ανανεωμένη. Σε ακολουθώ και σε βλέπω και στο Instagram. Και όλα αυτά τα οποία ανεβάζεις και πόσο συγκεντρωμένη είσαι στο στόχο σου, στη δουλειά σου. Είσαι εκεί μπροστά σε όλα. Προσπαθώ να τα προλαβαίνω όλα, είναι η αλήθεια. Μου αρέσει η δραστήρια ζωή γενικά, μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα. Εντάξει, κυρίως στη μουσική φυσικά ό,τι έχει να κάνει. Δυστυχώς έτσι λίγο με την κατάσταση αναγκαστήκαμε να κάνουμε βήματα πίσω. Ναι. Αλλά εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά και όλοι μας θα γυρίσουμε στην κανονικότητα κάποια στιγμή. Βγάλαμε ένα καινούριο τραγούδι μαζί με τον Μιχάλη, το Για Σένα. Το οποίο είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι το αγάπησε ο κόσμος και το αγκάλιασε πάρα πολύ. Ξέρω ότι στην Κύπρο γενικά ακούγεται πάρα πολύ, γίνεται έτσι ένας χαμός με το κομμάτι και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα την ημέρα σχετικά με τους στίχους και όλο αυτό που αναφέρει. Και είναι πάντα χαρά μας να ακούμε τόσο όμορφα λόγια από εσάς. Ήβη μου, θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα και για το κομμάτι αυτό, αλλά και γενικότερα. Βάζουμε μια ανατελεία να δούμε λίγο και να απολαύσουμε το κομμάτι σας. Ένα υπέροχο κομμάτι και νιώθω, Ήβη μου, πως το αφιερώνετε τόσο πολύ ο ένας τον άλλο. Για τους ρυθμούς και για το πιο επαγγελματικό κομμάτι. Η Αλεξανδρούπολη, εντάξει, είναι κάτι πιο ήρεμο. Έχει καλύτερη βάση για ένα παιδάκι να ζει εδώ. Είναι όλα, ξέρεις, δίπλα. Αυτό που λέμε ότι πας να κάνεις μια δουλειά και την κάνεις μέσα σε 5 λεπτά. Ξέρω, πας κάνει 3 δουλειές ταυτόχρονα και τελειώνεις. Οπότε, για μια καθημερινή ζωή πιστεύω ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ιδανική. Είναι πολύ όμορφο αυτό που έχετε κάνει, που βάλετε την οικογενειακή σας ζωή σε προτεραιότητα και λέτε στο επαγγελματικό μας θα πηγαίνω ερχόμαστε, θα είμαστε λίγο εδώ, λίγο εκεί. Κοίταξε, σίγουρα πάντα η οικογένεια είναι προτεραιότητα. Όταν μπαίνεις και στη διαδικασία να έχεις και ένα παιδάκι, αλλήμονο να μην είναι προτεραιότητα η οικογένειά σου. Από εκεί και πέρα, προφανώς και προσπαθούμε και για το επαγγελματικό κομμάτι πάντα. Συνεχίζουμε όσο μπορούμε, δυναμικά και θεωρώ ότι αυτό φαίνεται κιόλας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε ένα παιδάκι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε. Ίσως να αλλάζουν λίγο οι ρυθμοί και ο τρόπος που προγραμματίζεις τη ζωή σου, αλλά προφανώς και όλα γίνονται όταν το θέλουμε και όταν προσπαθούμε και όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας να μας στηρίζουν. Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς είναι η μητρότητα, Ήβη μου, πόσο είναι τώρα το κοριτσάκι σας? Τρία. Είναι τρία. Πώς το νιώθεις, πώς το ζεις εσύ σαν μανούλα? Νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε με λόγια πολλές φορές. Όσο μεγαλώνει και η αγάπη, ενώ αυτό δεν περίμενα να γίνει, λες, δεν γίνεται, κάπου αυτό σταματάει με κάποια στιγμή. Κι όμως δεν σταματάει, απλά μεγαλώνει μαζί με το παιδί η αγάπη και πολλαπλασιάζεται, δεν ξέρω. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Αλλά σίγουρα είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα και δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Μου είναι δύσκολο δηλαδή. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, ότι όσο σίγουρα μεγαλώνει το παιδί, μεγαλώνει και η αγάπη. Λες πόσο, δηλαδή πόσο να μεγαλώσει αυτή η αγάπη. Πού όμως θα φτάσει, θα σκάσουμε, ξέρεις. Και ο Μιχάλης είναι πολύ έτσι εκεί στο μεγάλωμα του παιδιού, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι υπέροχος πατέρας, δηλαδή. Τι να σας πω, αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο, την ζει, τη χαίρεται και νομίζω ότι αυτό είναι και η προτεραιότητά του και αυτό θέλει να κάνει και φαίνεται δηλαδή και εμπράκτος. Έχουν μεγάλη αδυναμία ο ένας στον άλλον, τώρα τι να λέμε.
Α, κατάλαβα. Είμαι τύπου υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν αλλάζει και πολύ. Δεν μας πειράζει και πολύ αν είσαι εδώ. Θα έχουν βρει ένα δικό τους τρόπο επικοινωνίας και πραγματικά είναι υπέροχο να το βλέπω. Εγώ, εξής από την άλλη πλευρά, να το βλέπω και να το χαίρομαι αυτό. Ναι. Είναι ευτυχία όλο αυτό. Είναι ευτυχία και σας αξίζει και μακάρι να είστε πάντα καλά, έτσι και να το ζείτε τόσο έντονα. Ήβη μου, τι καινούριο έρχεται, τι καινούριο έχεις μπροστά? Σίγουρα έχουμε μία περιοδία με τον Μιχάλη, τώρα αυτό το καλοκαίρι. Θα κάνουμε κάποιες συναυλίες και Ελλάδα και Κύπρο. Το κοριτσάκι σας το παίρνετε μαζί σας? Τώρα ανάλογα τις συνθήκες, όχι, γενικά δεν το σκεφτόμαστε το κάνουμε αυτό, γιατί νομίζω για ένα παιδάκι είναι πιο πολύ ταλαιπωρία αυτό παρά χαρά, ναι, όσο και να είναι μαζί μας. Δηλαδή, επειδή όταν κάνεις μια δουλειά εκείνη τη στιγμή, είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Οπότε μάλλον αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες θα το κάνουμε αυτό. Ναι. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Προς το παρόν όμως σημασία έχει να κάνουμε την περιοδία μας, να κάνουμε τις συναυλίες μας. Εύχομαι όλοι να κάνουμε συναυλίες φέτος, να πάνε όλα καλά για όλους, γιατί είμαστε αλυσίδα τέλος πάντων και όλα, ξέρεις, πρέπει, ναι, να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Οπότε ναι, θα ανακοινώσουμε άμεσα κάποιες ημερομηνίες. Εσύ κάτι έχει πιάσει το αυτί μου, ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό από το τραγούδι. Χριστιανά μου, το αυτί σου καλά πιάνει. Ναι, να ξέρεις ότι είμαι πάντα η τελευταία που μαθαίνω τα νέα, αλλά έχει τύχει να το μάθω αυτό. Ναι, είναι αλήθεια ότι προσπαθώ να κινηθώ και σε κάτι που είναι εκτός μουσικής, κάτι σε πιο επιχειρηματικό. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη κιόλας. Για πες μας λίγο. Έχει ήδη μια επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη, μπαρ και λοιπά, Κοέν λέγεται. Και είπα και εγώ να μπω σιγά σιγά στη διαδικασία να κάνω κάτι εδώ. Το είχα αρκετά χρόνια στο μυαλό μου, δηλαδή το είχα 6 χρόνια πριν στο μυαλό μου, τέλος πάντων το εξεργαζόμουν και έλεγα κάθε χρόνο να το κάνω και να το κάνω. Τέλος πάντων, φέτος ένιωσα ότι είμαι έτοιμη για αυτό το πράγμα και προχώρησα μετά από συζητήσεις και κάνουμε μια αλυσίδα καταστημάτων που θα είναι, τα οποία μοιράζουν βασικά εμπειρίες, γλυκές εμπειρίες, και θα καταλάβετε όταν το επισκεφτείτε και όταν το δείτε τέλος πάντων από κοντά τι θα είναι ακριβώς. Σίγουρα έχει να κάνει με γλυκά, αλλά είναι πολύ μοναδικά. Ο χώρος είναι παραμυθένιος και νομίζω τι άλλο θέλουμε πέρα από παραμύθι και πολύ γλυκό. Όταν λες αλυσίδα, θα είστε και εκτός Αλεξανδρούπολης? Το πρώτο θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Λέγεται Πινόκιο και φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και άλλα. Αλλά το πρώτο είναι στην Αλεξανδρούπολη και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μπράβο, Ήβη μου, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. 6 χρόνια λοιπόν το έχεις στο μυαλό σου αυτό. Ναι, ναι, και κάπως τύχαν συγκυρίες τέλος πάντων και μίλησα με τον κατάλληλο άνθρωπο και ήρθε και έδεσε τέλος πάντων το γλυκό. Ναι. Έτσι ξεκινάμε τώρα αρχές Ιουλίου το Πινόκιο στην Αλεξανδρούπολη. Αρχές Ιουλίου τώρα κιόλας, δηλαδή τρέχεις και τα, ναι, μουσικά, ναι, και της περιοδίας και τα του μαγαζιού που ανοίγει σε 15 ημέρες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ήβη μου, σε ευχόμαστε τα καλύτερα σε ό,τι και αν κάνεις. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι τυχαίο που σε αγαπάει τόσο πολύ όλος ο κόσμος. Είσαι γλυκύτατη, είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με τον καλό λόγο είσαι, Χριστιανά μου. Όχι, την αλήθεια λέω, την αλήθεια λέω. Και εύχομαι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να τα πούμε επιτέλους και από κοντά. Και εμείς σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, πώς και πώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ήβη μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και φιλάκια πολλά. Yes. Τι υπέροχη που είναι, παιδιά. Ήβη, δεν ξέρω, της έχω μια ιδιαίτερη αδύναμη. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκιά. Ναι, θα ήθελα να πω μια ατάκα που θα ακουστεί λίγο περίεργα. Μαζί μεγαλώσαμε με την Ήβη. Η κουβέντα που λέμε είναι μεγαλώσαμε μαζί σου.